Γεια σας φίλες και φίλοι. Σήμερα θα φτιάξω ένα πάρα πολύ νόστιμο και εύκολο μεζέ. Ένα μπουγιουρτί. Ένα εύκολο μπουγιουρτί μέσα σε 2-3 λεπτά. Λοιπόν, εάν δεν έχετε το πύλινο που έχω εγώ, έτσι μην αγχώνεστε. Λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο. Βάζετε εδώ τα υλικά σας, τη πιπεριά, τη φέτα, όλα τα υλικά και το τυλίγουμε. Το τυλίγουμε καλά, έτσι, και το βάζουμε στο φούρνο μας, εάν δεν έχουμε πύλινο. Λοιπόν, πάμε να το φτιάξουμε. Λοιπόν, βάζουμε την πιπεριά μας. Μπορείτε να βάλετε μόνο πράσινη, μπορείτε να βάλετε μόνο κόκκινη. Εγώ βάζω και από τις δύο. Ντοματούλα. Ντοματούλα χωρίς τα σπόρια. Έτσι, εγώ χρησιμοποιώ τις ρωμά, αλλά άμα δεν βρω ρωμά, βγάζω τα σπόρια. Βάζουμε τη φέτα μας. Λίγη ντοματούλα πάλι και πιπεριά από πάνω. Έχουμε ολοκληρώσει. Βάζουμε τώρα τη ριγανίτσα μας. Να πάει παντού. Πιπεράκι. Κόκκινο πιπεράκι. Εάν θέλετε, βάζετε λίγο μπούκοβο. Εγώ έχω βάλει μπούκοβο το οποίο δεν καίει. Αν θέλετε όμως μπορείτε να βάλετε καυτερό εσείς. Λίγο ελαιόλαδο, περίπου μία κουταλιά της σούπας. Και στο τέλος θα βάλουμε κασεράκι. Μπορείτε να βάλετε και κούντα αν θέλετε, έτσι, άμα δεν βρείτε κασέρι. Ή εν πάση περιπτώσει ένα τυρί το οποίο λιώνει πολύ καλά. Εγώ βάζω κασέρι. Λοιπόν, τελειώνουμε. Βάλαμε το, και το κασεράκι μας. Λοιπόν, είναι έτοιμο. Το σκεπάζουμε με το αλουμινόχαρτο. Και το βάζουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς για περίπου 18 με 20 λεπτά. Να λιώσει καλά το τυράκι μας. Το μπουγιουρτί μας είναι έτοιμο. Μετά από 20 λεπτά έγιναν ένα όλα τα υλικά. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τη μυρωδιά. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολος μεζές. Επίσης, αν θέλετε, αντί για φέτα, μπορείτε να βάλετε μία φέτα με χαμηλά λιπαρά. Έχει την ίδια γεύση, αγελαδινότηρη. Αλλιώς μπορείτε να βάλετε κανονικά το εγωπρόβιο, την εγωπρόβια φέτα. Λοιπόν, αυτό είναι το μπουγιουρτί.